κατηγόρησε το πρωί τον Ιωαννίδη ότι άφησε υπονοούμενα, έριξε την πηχτή σου και εσύ. Νόμιζα ότι έτσι ήταν. Περίμενα την ολοκληρώσω την πηχτή μου. Εγώ είμαι αντίθετος στο διασυρμό που υφίσταται η τοπική αυτοδιοίκηση με τις δημοσιεύσεις αλλεπάλληλες και τις δημοσιεύσεις των δήμων οι οποίοι χρωστούν. Έκανα τη διευκρίνηση. Ότι πρέπει να πληρώσουν. Ναι, αλλά και η αιτία η οποία κρύβεται πίσω από την καθυστέρηση αυτών των οφειλών υπάρχει στο εξής. Στο ότι πολλοί δήμοι αναγκάζονται κάτω από τις πιέσεις, που να κάνουν ένα έργο να ετεροχρονίζουν. Μα εμείς το αποδεχόμαστε και θέλουμε να τα διακανονίσουμε. Πώς γίνεται από τη μία το Πασόκ, πώς γίνεται από τη μία το Πασόκ, να κάνετε στραβά μάθειες εκλογές, να πάρετε τα ψηφαλάκια του κόσμου, να βγουν οι δήμαρχοι του κόμματός σας, να μην κάνετε τίποτα ούτε για νερό ούτε για τίποτα και αφού ξασφαλίσατε τη διεκλογή του κυρίου Λογοθέτη και των άλλων, τώρα τους λέτε ότι δεν πληρώνουν. Αυτό είναι έντιμο. Πολιτικά. Αν ήταν έτσι, δεν είναι. Αλλά δεν είναι έτσι. Πώς η διαδικασία δηλαδή να ζητάμε τα λεφτά, και ο Δήμαρχος το ξέρει, είχε ξεκινήσει εδώ και 8 μήνες. Και έχει ξεκινήσει και σήμερα αυτός όλος ο τόρος έγινε όχι από την ΕΙΔΑΠ. Γιατί θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Από πού, από τις ο τόρος έγινε ένα έγγραφο προς το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έπεσε στα χέρια των συναδέλφων σας. Ναι, ναι. Οποίοι... Για όλα αυτά τον τόρο. Όχι. Τι θα πει. Για πολλά, εν πάση περιπτώσει. Φταίμε για πολλά, δεν λέω εγώ. Πήραν λοιπόν και στρεβλώσαν λίγο την πραγματικότητα, δημιουργήσαν ένα κλίμα. Είπα εγώ μάλιστα το πρωί πέντε κουβέντες ότι εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε προσπάθεια να εισπράξουμε. Δεν έχουμε να αντιδικήσουμε με κανένα. Εμείς θέλουμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, είτε με τον έναν υπουργό είτε με τον άλλο, για να λύσουμε τα προβλήματα. Είπατε εάν δεν εισπράξουμε, θα αποφασίσουμε. Δεν νιώσαμε όμως. Ένα λεπτό, Δημαρχέ. Είπες πριν ότι η ΕΙΔΑ που χρωστάει στους Δήμους. Τι χρωστάει η ΕΙΔΑ? Θα πω. Συγκεκριμένα. Ναι. Πρώτα-πρώτα υπάρχει ένα παπάλαιο σύστημα. Ίδρυψης, το οποίο δημιουργεί πολλά προβλήματα. Στα έχετε αποχέτευση, ναι, σε αυτό. Πριν από δύο χρόνια, ξαφνικά, 5,5 ώρα το θα πρωί. Θα πνιγούμε, μην μπούμε στην αποχέτευση, θα πνιγούμε. Όχι, ίδρυψη. Ναι. Έσπασε ένας αγωγός παμπάλαιος, κεντρικός, και παραλίγο να έχουμε θύματα. Μπήκαν τα νερά μέσα σε πολυκατοικία, σε διαμέρισμα στο τρίτο πρώτο όροφο. Είχαν πεταχτεί κομμάτια ασφάλτου επάνω κλπ. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση αντιπλημμυρικών έργων. Μιλάμε όχι για επί της δεν του δίνω λεφτά, θα πει πάλι, θα βγει από πάνω ο Ιωάννης. Δούλωσες πάσα γερίτα. Μια στιγμή. Μιλάμε για όλη τη δεκαετία, από τότε που ιδρύθηκε. Πάσχει ο οργανισμός και θα εξηγήσουμε τι πάσχει. Μετά έχει, να πω την αλήθεια, και προβλήματα υπεράριθμων προσλήψεων, ανέκαθεν. Να απαντήσω εγώ αντί για το τέταρτο, όχι. Να τελειώσω. Ξέρω τι θα απαντήσω. Τέταρτο. Υπάρχει έλλειψη ελέγχου των βιομηχανικών τοξικών αποβλήτων στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. Έχουμε προβλήματα στον Πειραιά με τα βρυσοδεψία. Ρίχνουν τα λύματά τους, τα απόβλητά τους, τα βιομηχανικά, μέσα στο δίκτυο, βρωμοκοπάνε τα αντιλιοστάσια, ολόκληρη γειτονιά, χωρίς να υπάρχει έλεγχος και παρανόμος. Ενώ υπάρχει στον κανονισμό της ΕΙΔΑΠ, νομίζω, πρόβλεψη που δεν πρέπει ορισμένοι χωρίς προεργασία να ρίχνουν τα απόβλητά τους. Και εδώ απαιτώ από την ΕΙΔΑΠ έλεγχο και παρέμβαση. Και τέλος, για το θέμα των χρεών. Και επειδή το προσωποποίησε το θέμα μαζί μου, χαίρομαι που για πρώτη φορά ακούγεται πως δεν χρωστάει μόνο ο Δήμος Πειραιάς και άλλοι Δήμοι χρωστούν περισσότερα. Μάλιστα. Και ότι τα χρέη αυτά είναι της δεκαετίας ή της δεκατετραετίας. Θα πληρώσεις εσύ τώρα τελικά. Βεβαίως πληρώνει. Τι να πρωτοπληρώσεις εσύ. Ακούστε. Καταρχήν η τοπική αυτοδιοίκηση χρωστάει γιατί κατά την πίεση των αναγκών ιεραρχεί τις ανάγκες της και προτιμά να κάνει κάποιο έργο και να ανακουφίσει τους πολίτες. Οπότε μην περιμένει ορισμένα έσοδα. Δεύτερο, θα πληρώσει. Δεν κόψει τα νερά, δεν έχει λεφτά. Τι θα πάρει τώρα. Θα υπάρξει διευθέτηση. Του Κοσμάκη τα λεφτά θα πάρει. Νίκο μου. Ναι, θα γίνω λαϊκιστής κι εγώ τώρα. Κάτσε, θα γίνουμε κι εμείς λαϊκιστές. Μα δεν είστε. Η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είμαστε και δεν πρέπει να γίνουμε. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να μπει στην ισότιμη βάση ενός ιδιωτικού φορέα. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν κερδοσκοπεί από το νερό. Ή δεν μπουλάει το νερό. Η τοπική αυτοδιοίκηση. Όλη η τοπική αυτοδιοίκηση. Όλη γιατί τοπική ορισμένη αυτοδιοίκηση. Τοπική αυτοδιοίκηση κερδοσκοπεί. Όταν εγώ δίνω 50 ευρώ και το νερό πουλάει 350, σημαίνει ότι κερδοσκοπεί. Να πω κάτι άλλο και σε αυτό. Θα διαφωνήσω λίγο. Πολύ είναι. Ας πούμε, η Λούτσα, ας πούμε. Ξέρω εγώ, λέω ένας δήμος, ας πούμε. Θα διαφωνήσω. Γιατί δυσφημίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Και γιατί δυσφημίζεται, αλλά γιατί ο δήμαρχος Λούτσας όταν δέχεται, με συγχωρείς, χιλιάδες παραθεριστές το καλοκαίρι και αναγκάζεται να δώσει νερό και αναγκάζεται να έχει αυξημένες υπηρεσίες και προσωπικό και μέσα στο κόστος του νερού που πουλάει υπάρχει όλη αυτή η αγωνία, αυτό το κοστολόγιο κλπ. Και όταν το Πασόκ για όταν... να πάρει ψήφους επεκτείνει το σχέδιό του. Ναι. Νίκο μου, άσε το Πασόκ. Γιατί... Ή η Νέα Δημοκρατία. Άσε τα κόμματα τώρα. Γιατί δεν τα λέμε όλα λοιπόν. Είναι μια πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα πίσω από αυτό κρύβεται ένα πολιτικό πρόβλημα. Για να πω και κάτι άλλο που ίσως κρύβεται. Βέβαια δεν το αποδίδω στον κύριο Ιωαννίδη γιατί ο κύριος Ιωαννίδης είναι μετακλητός. Σε κάθε οργανισμό
υπάρχει ένα κατεστημένο, ας πούμε, που πιστεύει ότι είναι ιδιοκτησία του οργανισμού. Έτσι, εγώ ζήτησα τους εργαζόμενους και μου είπαν ότι κάνω χρήση του τριημέρου και δεν μπορεί να κάνω. Να πω και κάτι άλλο. Εγώ αποδίδω στην ΕΙΔΑΠ κάτι σωστό. Γελάς, Και το λέω και τώρα. Η ΕΙΔΑΠ πρέπει να υπερηφανεύεται γιατί το νερό της είναι υψηλής ποιότητας και όποιος συκοφαντήσει αυτή την προσπάθεια κάπου αλλού αποβλέπει. Η ΕΙΔΑΠ πρέπει να μείνει ένας επιτελικός μηχανισμός. Ναι. Που να κρατήσει και να περάσει το πρόβλημα του νερού στους Δήμους. Στους Δήμους και στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Έτσι, να καταργηθεί η δεν χρειάζεται. Και φοβάμαι ότι επειδή ακριβώς εκεί πάμε, επειδή η Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ρετή για πρώτη φορά. Θα τον αφήσει να απαντήσει. Την παρουσία της, όχι αυτό θέλω να πω και σταματάω. Ναι. Ίσως επειδή φοβάται η ΕΙΔΑΠ ότι θα περάσει εκεί η όλη διαδικασία, σηκώνεται και ένα τέτοιο δώρο. Δεν το αποδίδω στον κύριο Ιαννίδη, αλλά εμέσω πίσω. Λοιπόν, μια στιγμή. Οδηγούμε. Δύο πράγματα. Του γείτονα είναι έμπνευση ή του λαγιώτη. Ούτε στον γείτονα, τον οποίο σέβομαι και ο οποίο έχει προσφέρει και αυτό τον πειραία. Τότε ποιανού είναι. Τον Μανδαρίνων. Να προσωποποιούμε μια προσπάθεια. Το κατεστημένο τη ΕΙΔΑΠ. Εγώ θα πω λίγε κουβέντε, δεν λέω πολλέ. Καταρχά, βέβαια, η ΕΙΔΑΠ οφείλει υποχρεώσει για καλή λειτουργία των δικτύων της ή των υπηρεσιών της και αυτό είναι αληθές γιατί σε πολλά πράγματα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ναι. Όμως για να ανταποκριθεί πρέπει να έχεις τους σπόρους του κόστους της τουλάχιστον. Ναι. Και από τη στιγμή που δεν πληρώνεις το νερό στο κόστος της που είναι 100 δραχμές να την πληρώσεις 102, είναι δυνατόν να ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις της ΕΙΔΑΠ μέχρι σήμερα. Δεν πάω σε συγκεκριμένη περίοδο. Σε λίγο να σου ζητήσω και συγγνώμη. Η πραγματικότητα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ως προς την τοπική αυτοδιοίκηση, εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να έχει οποιοδήποτε, δεν είμαι εγώ υπερασπιστής, ούτε δική μου είναι η ΕΙΔΑΠ, έτσι, να έχει τη διαχείριση. Αλλά έχω την αίσθηση ότι πέρα από τους καλούς διαχειριστές της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλοι χρεωμένοι. Κάποιοι, παρόλο ότι εκλέγονται και κάποιοι μπαταξίδες που έχουν μάθει να μην πληρώνουν. Σε αυτούς θα εμπιστευτούμε τη διαχείριση των οργανισμών. Ή εκλέγεται ο λογοθέτης στον Πειραιά. Δεν μιλάμε για τον λογοθέτη. Μιλάμε κάποιους δήμαρχους που βγήκανε το πρωί κάποιοι δήμαρχοι και λένε δεν πληρώνουμε γιατί έτσι θέλουμε. Εκεί πάνω θέλω να επέμβω. Εν πάση περιπτώσει. Στη λέξη μπαταξής και στη λέξη δεν πληρώνω γιατί έτσι θέλω. Δεν είναι έτσι. Έτσι είπαν. Ο δήμαρχος του Κορυδαλού και της Κηφισιάς είπε το πρωί έτσι θέλω και δεν πληρώνω. Ο δήμαρχος ίσως του Κορυδαλού αντιμετώπισε τον πρόεδρο. Ο πολίτης όμως, κύριε Ιωαννίδη, μπορεί να το πει αυτό. Αλλά δεν είναι έτσι. Όχι, του κόβεται το νερό. Έτσι. Αλλά έχω την αίσθηση. Είναι δημοκρατικό αυτό, κύριε. Να απαντήσω. Δήμαρχε, ένα λεπτό. Είναι άδικο το εξής. Εγώ τουλάχιστον άδικο το χαρακτηρίζω. Είναι άδικο το εξής. Αυτά τα 14 δισεκατομμύρια λείπουν από κάπου αλλού, από κάποιες υπηρεσίες. Είναι άδικο αυτά να υποχρεωθεί να τα ξαναπληρώσει ποιος, ο πολίτης. Διότι αυτά τα 14 δισεκατομμύρια που θα λείπουν από την ΕΙΔΑΠ θα τα πληρώσει το δημόσιο, εγώ σου λέω, στη χειρότερη περίπτωση. Τι σημαίνει. Θα φορολογηθεί ο πολίτης της Νάξου για να πληρώσει τις οφειλές του Δήμαρχου του Κορυδαλού. Δεν γίνεται. Ένα λεπτό. Γιατί θέλω να τελειώνω μια υποχρέωση δημοσιογραφική. Για την δημοσιογραφική υποχρέωση. Το χαράτσι δεν βγαίνει. Θα βγαίνει. Δεν βγαίνει. Μην λες ψέματα. Βγαίνει και δεν λέω ψέματα. Δεν σε αφορά. Μα θα βγει, είναι δεδομένο ότι θα βγει. Υπάρχει πολιτική βούληση. Έχουμε στο ΡΟΤΕ, έχουμε στο πετρέλαιο. Έχουμε στη ΔΕΗ αυξήσεις. Στο νερό θα έχουμε αυξήσεις. Δεν είχαμε στη ΔΕΗ αυξήσεις. Λένε ότι θα έχουμε αυξήσεις. Στο νερό θα υπάρξει η εξής πολιτική. Δεν έχει ούτε προταθεί ακόμα στην κυβέρνηση. Είναι ας πούμε σκέψεις δικές μας. Ναι. Τις λέω αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Είναι η εξής. Το 94% μια στιγμή των καταναλωτών. Το 94% των καταναλωτών δεν θα υποστούν σχεδόν ουδεμία επιβάρηση. Και το 6? Το 6% οι καταναλωτές, οι μεγάλοι, ή πάνω από τα 51 κυβικά, θα τους μπει κάποια αύξηση τέτοια που να τους εμποδίζει να γεμίζουν τις πισίνες τους χωρίς κόστος. Ξεπάτωσέ τους εκεί, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θέλω να μιλήσω με την διαλογική. Ο πολίτης της Νάξου ή ο πολίτης της υπόλοιπης Ελλάδας θα πληρώσει και τις διαρροές, την τεράστια απώλεια νερού που οφείλεται στο κακό σύστημα. Που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στην υδρογότηση. 40 χρόνια θέλει η δημοσία αυτό να φτιάξει. Δεύτερο, όχι. Εδώ χρειάζεται λοιπόν μια υποχρέωση των δημοσίων επενδύσεων. Και να πούμε δηλαδή εκεί που πονάει, μήπως δεν μπορεί η ΕΙΔΑΠ να δουλέψει με τη λογική της ανταποδοτικότητας. Μήπως όλα δεν μπορούν να δουλέψουν με τη λογική της ανταποδοτικότητας και της ελεύθερης αγοράς. Μήπως είναι κάποια... άλλου παπά Ευαγγέλιο όχι, και άλλη εκπομπή θέμα. Είναι του ίδιου. Θα το κάνουμε άλλη φορά. Γιατί κάπου εμένα με θίγει το ότι θίγεται ο Δήμαρχος Κορυδαλού. Καλά, άσε και θίγονται ορισμένοι δήμαρχοι. Ο Δήμαρχος Κορυδαλού είναι νέος τώρα. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν τον ξέρω. Ο άνθρωπος βρήκε ένα χρέος. Και εδώ πρέπει να ελέγξουμε.
αυτό το χρέος που και ο Δήμος πήρε οφείλει, πρέπει να εξεταστεί αν πραγματικά το οφείλει. Ή μήπως είναι από διαρροές, ή μήπως είναι και λαθασμένοι υπολογισμοί. Φίλες, γιατί έχουμε και τέτοια ζητήματα. Φίλες και φίλοι, και το μήνυμα, καλύτερη συζήτηση, ας την θέλαμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αν τη θέλαμε εμείς με υψωμένους τόνους. Εγώ όμως τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Βγήκαν μερικές ειδήσεις. Ο καθένας βέβαια από εσάς θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Εγώ θεωρώ σημαντικό ότι δεν θα έχουμε αύξηση αλλά μόνο σε ένα μικρό ποσοστό. Ούτε τις αρχές, μετά τον Ιούλιο, ό,τι γίνει μετά τον Ιούλιο. Ξέρω ότι τα έργα του Εύβοινου προχωρούν, γιατί αλίμονο σου γείτονα αν δεν προχωρούν. Και, εν πάση περιπτώσει, οι Δήμοι δεν θα πληρώσουν. Να πούμε αυτή είναι η είδηση. Η είδηση που βγαίνει εδώ, Νίκο, ότι κανένας δεν θα πληρώσει τίποτα. Διαφωνώ. Καλή σας νύχτα. Καλή σας νύχτα.